Ένα σχόλιο καταρχάς σε σχέση με τις παιδικές χαρές. Η απάντηση που είχαμε πάρει επίσημη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΝΔΑ ήταν ότι τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη θα ξεκινήσουν να φτιάχνονται. Έτσι όπως ακούσαμε την απάντηση σήμερα, με δεδομένο ότι έχει γίνει στο 1/4 περίπου, η διαδικασία του ξυλώματος προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία της κατασκευής εκ των υστέρων, φτάνοντας τέλος Ιουνίου, σημαίνει το εξής πάρα πολύ απλό, ότι τα παιδιά σε αυτές τις 19 παιδικές χαρές δεν θα έχουν καν πρόσβαση τώρα που ανοίγει ο καιρός. Ενώ αν είχε υλοποιηθεί αυτό που είχατε πει για Νοέμβρη-Δεκέμβρη, θα ήταν πολύ πιο κοντά. Θα ήταν Απρίλη, θα ήταν Μάη. Ένα ζήτημα λοιπόν, όταν λέτε κάτι δεσμεύεστε, πρέπει να ελέγχετε προφανώς τον εργολάβο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα του εργολάβου, να υλοποιούνται τα χρονοδιαγράμματα. Γιατί επί της ουσίας 19 παιδικές χαρές σε όλη την Αθήνα, μιλάμε για χιλιάδες παιδιά, τα οποία δεν θα έχουν καν δυνατότητα πρόσβασης όταν θα γίνονται έργα. Ούτε καν σε κάποιες που τώρα μπαίνουν, παρότι δεν είναι φτιαγμένες, γιατί τώρα μπαίνουν σε κάποιες από αυτές. Ένα το κρατούμενο τώρα. Σχετικό πάλι με τον ΟΠΑΝΔΑ. Μετά το ατύχημα στοιχείο με, την μπασκέτα το καλοκαίρι, ξυλωθήκανε όλες οι μπασκέτες σε όλη την Αθήνα. Σχεδόν όλες. Εκτός από αυτές που χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε την ανάγκη να γίνει επανέλεγχος. Από το καλοκαίρι έχει φτάσει Φλεβάρης. Δεν έχει αποκατασταθεί παρά ελάχιστες. Δεν μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος να χρησιμοποιήσει ένα γήπεδο μπάσκετ ανοιχτό από τα δεκάδες που υπάρχουν σε όλο το Δήμο της Αθήνας. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να φτιαχτεί. Δηλαδή, δεκτώ να ελέγξουμε 15 μέρες, ένα μήνα, 1,5 μήνα. Τώρα έχει περάσει σχεδόν εξάμηνο. Και τρίτο ζήτημα. Προέκυψε ένα θέμα στο 45ο Δημοτικό Σχολείο την προηγούμενη εβδομάδα με μια ψευδοροφή που κατέρευσε και μάλιστα έτυχε να είναι και σε τρεις αίθουσες του σχολείου, στην αίθουσα υπολογιστών και στα δύο τμήματα που στεγάζεται η πρώτη δημοτικού, το Α1 και το Α2. Αποκαταστάθηκε. Για ποιο λόγο το αναδεικνύουμε το ζήτημα? Είναι σε συνέχεια των όλων υπόλοιπων παρεμβάσεων που έχουμε κάνει σε σχέση με την ανάγκη να δούμε πολύ σοβαρά και με ένα πιο μακροπρόθεσμο και σοβαρό σχεδιασμό τα ζητήματα της υποδομής των σχολείων. Το συγκεκριμένο σχολείο είναι της δεκαετίας του 30, του 37, κτίριο. Οι γονείς, παρότι αποκαταστάθηκε και παρότι υπάρχει και χαρτί από τον εργολάβο ότι αποκαταστάθηκε, αυτή είναι η ενημέρωση που είχα σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι ακόμη δεν τα πάνε τα παιδιά τους γιατί φοβούνται. Δεν λέω καλός ή κακός. Λέω παρόλα αυτά ότι είναι άλλο ένα παράδειγμα το οποίο αναδεικνύει την ανάγκη να γίνει πολύ πιο ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση, γιατί ακριβώς υπάρχουν πολλά τέτοια σχολεία, παλιά κτίρια, τα οποία διαρκώς βάζουν ζητήματα και μας βάζετε σε εμάς διαρκώς τη διαδικασία να σας φέρνουμε ένα από εδώ, ένα την άλλη εβδομάδα, ένα μετά από 15 μέρες, αντί να κάτσουμε να δούμε μια πιο συνολική συζήτηση για να δούμε και τι προτεραιότητες μπορούν να υπάρξουν και τι χρονοδιαγράμματα να αποκατασταθούν πράγματα. Ευχαριστώ.